έγινε ο κακός χαμός στη Θεσσαλονίκη, χτύπησε κόκκινο σταγερμός. Όταν ένας 30χρονος άνδρας απειλούσε να πέσει από τον έκτο όροφο και ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του. Για δώσε μας, σε παρακαλώ πολύ, τι πληροφορίες έχουμε, γιατί εν τέλει, μετά από πολλή ώρα, ο συγκεκριμένος κατάφεραν οι αρχές να τον πείσουν και να κατέβει και να μην βάλει τέλος στη ζωή του. Για πες μας. Ακριβώς, ένας συναγερμός σήμανε το πρωί στην περιοχή της Καλαμαριάς στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν ένας 30χρονος απειλούσε να δώσει τέλος στη ζωή του, πέφτοντας από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Στο σημείο έφτασαν διαπραγματευτές της αστυνομίας, ωστόσο να σημειώσουμε ότι ο λόγω άνδρας ήταν κοφάλαλος, οπότε χρειάστηκε και διερμηνέας προκειμένου να μπορέσουν να συνεννοηθούν με τον άνθρωπο και να αντιληφθούν τους λόγους για τους οποίους ήθελε να διαπράξει το απονοημένο διάβημα. Mm-hmm. Όπως διαπίστωσαν, η ερωτική απογοήτευση ήταν ο λόγος για τον οποίο ήθελε να δώσει τέλος στη ζωή του. Οι διαπραγματευτές της αστυνομίας, στους οποίους φυσικά αξίζουν συγχαρητήρια γιατί συνεννοήθηκαν με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε δυσκολία στην επικοινωνία, κατάφεραν μετά από 4 ώρες να τον πείσουν να μην κάνει πράξη αυτό που είχε σχεδιάσει και τελικά τους ακολούθησε στο περιπολικό όπου τηρούνται κάποιες τυπικές διαδικασίες και έτσι αποτράπηκε μια τραγική πράξη που παραλίγο να διαπράττει ο 30χρονος. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε και τη φωτογραφία που βρίσκεται στον έκτο όροφο της πολυκατοικίας και να θέλει να βάλει τέλος. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ πολύ, και ένα μάρτυρα. Τι ακριβώς λέει και ένας γείτονας περιοχής. Τι συνέβαινε ακριβώς. Αλλά φαινόταν τόσο απελπισμένος, γιατί πήγαινε στην άκρη, κοίταζε, ξαναγύριζε πίσω. Ξαναπήγαινε στην άκρη, έβγαζε μια το ένα το πόδι. Τρομάξαμε, λέγαμε τώρα θα τη ρίξει. Αλλά ευτυχώς είχε έσει ο τέλος. Δεν ξέρω ποιος τον έπεισε που κατέβηκε. Μάθατε γιατί έγινε όλο αυτό. Όχι. Από ό,τι ακούγεται είναι ερωτική απογοήτευση. Mm. Από ό,τι ακούγεται. Αλλά από εκεί και πέρα. Φαντάζομαι ότι όταν βλέπατε το παιδί εκεί πάνω στο μπαλκόνι στην ταράτσα ήταν τρομερό όλο αυτό για εσάς, έτσι δεν είναι? Η αγωνία μόνο που περάσαμε όλοι δεν περιγράφεται. Δεν είναι αστείο, μπορεί να γελάω τώρα, αλλά πρέπει ο κόσμος, όπως λέτε, να μιλάει, να έχει επικοινωνία. Και πάνω απ' όλα να έχει αγάπη για τον συνάνθρωπό του. Τον βλέπεις δηλαδή υποφέρει, πλησίασέ τον. Με τρόπο, ρώτησέ τον τι έχει, τι θέλει. Έχουμε αποξενωθεί όλοι, από όλους και από όλα. Μάλιστα. Τουλάχιστον Λευτέρη Ζαβλιάρη είναι καλά ο άνθρωπος και να τον ευχαριστήσουμε πολύ και τον Λευτέρη.